Αγώνες έχει γίνει, η ασφάλιση δεν είναι για παζάρια και για διάλυση. Γιατί μιλάει ο λαός. Για τους συνταξιούχους δεν υπάρχει μία, λεπτά υπάρχουν μόνο για την πλουτοκρατία. Και εμείς χαιρετίζουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τη σύγχρονη εργατική τάξη και λέμε καθαρά ότι το κίνημα το εργατικό, το συνταξιουχικό, το λαϊκό κίνημα, το εργατικό, οι πάντες είναι ενιαίο, από κοινού πρέπει να παλέψει. Αυτός είναι ο μονόδρομος. Η κυβέρνηση, αν νόμιζε και αν πιστεύει ότι αυτά τα χρόνια της πανδημίας πάθαμε αμνησία, τους λέμε ότι δεν πάθαμε αμνησία. Δυσκολίες είχαμε από τον κορονοϊό και τώρα θα δουν πραγματικά αυτό που τους αξίζει. Η ακρίβεια από τα τελευταία διάστημα εκτοξεύτηκε στα ύψη και μας τρώει το μισθό. Το βλέπουμε καθημερινά στις τσέπες μας. Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί της κατάστασης που ζούμε σε όλα τα προϊόντα πλατείας κατανάλωσης, στην ενέργεια και στα προϊόντα τα βιομηχανικά. Στην Ελλάδα υπάρχει αδυναμία πληρωμών των μηνιαίων λογαριασμών για πάνω από 3 στους 4 Έλληνες, δηλαδή το 77% έναντι 33% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το δρόμο του αγώνα. Σας περιμένουμε όλους να συναντηθούμε εκεί. Να ξέρετε ότι παρόλα αυτά λεφτά υπάρχουν για να τα μοιράσουμε στα Ραφάλ, και να τα δώσουμε στους φίλους μας, στους επιχειρηματίες. Δεν υπάρχει ανάπτυξη με ανεργία 17% στους νεολαίους. Δεν υπάρχει μέλλον. Δεν μπορούν να μιλούν για όλες αυτές τις πράσινες πολιτικές. Δεν μπορούν να λένε στα μούτρα μας και στα παιδιά μας ότι έχουν λεφτά για πολιτικές αλληλεγγύης, για ό,τι άλλο λένε, και δεν έχουμε λεφτά για τους ανέργους. Φτάνει πια με την κοροϊδία, φτάνει πια με την ακρίβεια. Φτάνουν τα ψέματα, τα πράσινα, τα λόγια, τα μεγάλα. Σήμερα ζούμε μια καταστρεπτική πορεία η οποία μας τσάκισε κυριολεκτικά για μια ακόμη φορά, το τονίζουμε. Σε ό,τι μας αφαιρέσατε αυτά τα χρόνια, σε ό,τι με τον αγώνα μας και τη ζωή μας κερδίσαμε, σε ό,τι έχουμε πληρώσει, σε ό,τι βγάλαμε με το αίμα και με τη δουλειά μας, μας το πήρατε πίσω, δεν το ξεχνάμε και το διεκδικούμε. Γιατί δεν χρωστάμε στους τραπεζίτες σας, ούτε στους ολιγάρχες σας, ούτε στους επιχειρηματίες σας, ούτε σε κανένα. Είναι δικά μας χρήματα. Είναι πληρωμένα με το αίμα μιας ζωής. Και θα τα διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος. Αντί λοιπόν για την ανάπτυξή σας, που υποσχόταν τάχα ότι θα μειώσει τις τιμές, εμείς ξέραμε ότι αυτός είναι ο μονόδρομός σας για να χτυπήσετε τα εργατικά δικαιώματα και οι τιμές να αυξηθούν. Όπως το ζούμε σήμερα, και μην επικαλείστε τον πόλεμο, δεν είναι ο πόλεμος μόνο που κι αυτός επιτείνει. Ήταν οι προηγούμενες αυξήσεις, όχι εδώ σε όλη την Ευρώπη, αλλά και για τον πόλεμο δεν φταίνε οι λαοί. Ποτέ οι λαοί δεν ξεκίνησαν πολέμους. Οι πόλεμοι ξεκίνησαν από αυτούς που τα συμφέροντά τους υπερασπίζεστε και ακούν πλουτοπαραγωγικές πηγές, ακούν πετρέλαια, και όταν δεν μπορούν με την πολιτική τους να τα πάρουν και να τα αρπάξουν από τους λαούς, χρησιμοποιούν τα πιο επιθετικά, τα πιο επικίνδυνα και καταστροφικά μέσα πολεμικά και όπλα. Επομένως, ξέρουμε πολύ καλά ότι μονόδρομος για μας είναι αυτό που μάθαμε σε όλη μας τη ζωή. Ποιο? Ότι για να κερδίσει ο εργαζόμενος, για να λύσει τα προβλήματά του, ο συνταξιούχος, τα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας, δεν έχουν κανένα άλλο δρόμο
παρά είναι μονόδρομος η ενότητά τους ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη τους τοποθέτηση στη ζωή. Δεν εξαιρείτε κανέναν με την πολιτική σας. Δεν εξαιρούμε και εμείς κανέναν από εσάς που κυβερνάτε σήμερα, χθες, προηγούμενα και ετοιμάζεστε να κυβερνήσετε αύριο. Εμείς με τον αγώνα μας αποκρούσαμε μέτρα. Με τον αγώνα μας διεκδικούμε, με τον αγώνα μας κερδίσουμε και με τον αγώνα μας θα ανοίξουμε ένα δρόμο ώστε ο παραγόμενος πλούτος να μην γίνεται εμπόρευμα, να είναι προϊόν που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Μαζί με τα παιδιά τους, επίθεση και πάλι. Αυξάνει μεν τα ποσά, λέει, 2 δις, τα οποία δεν έχει μέσα ούτε τα δώρα μας, ούτε τα αναδρομικά μας, ούτε το 0,5% που είναι από μόνο του θα φτάσει τώρα 2 δις και φυσικά δεν προβλέπει αυξήσεις στις συντάξεις. Η αντιπροσωπεία μας θα μείνει εδώ και εγώ λέω να προχωρήσετε, καλύτερα να μην στεκόμαστε όρθιοι και να τελειώσει η συγκέντρωσή μας με διαμαρτυρία μπροστά στη Βουλή για αυτό ακριβώς το σκοπό. Ανθρώπινες συντάξεις και δωρεάν υγεία, τη κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία. Για τους συνταξιούχους δεν υπάρχει μία. Λεφτά υπάρχουν μόνο για την πλουτοκρατία. Μετά από αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση και τη μεγαλειώδη πορεία που περάσαμε από τα 2 Υπουργεία και φτάσαμε στη Βουλή, να ξέρετε ότι θα συνεχίσουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δεν βρισκόμαστε στους δρόμους γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε. Βρισκόμαστε γιατί οι αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης και όλων αυτών μας έχουν φέρει σε τέτοιο σημείο που δεν αντέχουμε άλλο. Δεν χρειάζεται καμιά απογοήτευση. Χρειάζεται πολύ περισσότερη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Διότι το δέντρο για να πέσει θέλει πολλές συμπουργές. Το δέντρο που είναι η κυβέρνηση και οι πολιτικές τους και το τσεκούρι που είναι οι μεγάλοι αγώνες θα συνεχιστούν και θα καταφέρουμε και το δέντρο να ρίξουμε την κυβέρνηση και τις πολιτικές τους, αλλά και εμείς και τα παιδιά μας να ζήσουμε πολύ καλύτερα, διότι μας ανήκουν όλα αυτά τα χρόνια που δουλέψαμε με τα δώρα μας, με τις αυξήσεις που απαιτούμε, με το 0,5%, με τα θέματα της υγείας και των νοσοκομείων. Τα έχουμε πει αρκετές φορές και συνεχίζουμε καλές γιορτές. Η 1η του Μάη θα είναι ακόμα μια μεγάλη απάντηση με το εργατικό κίνημα και με τα παιδιά μας σε όλες τις συγκεντρώσεις της Ελλάδας και στην Αττική. Και βέβαια ο Μάης μήνας και ο Ιούνιος θα δουν να ξέρουν καλά η κυβέρνηση και όλοι τους ότι θα μας βρίσκουν τον δρόμο καθημερινά. Εάν δεν μας λύσουν προβλήματα, αυτοί να ξέρουν ότι θα την πληρώσουν. Εμείς αντέχουμε και είδατε σήμερα τις αντοχές μας. Γεια σας, καλές γιορτές, υγεία και καλούς αγώνες.